Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου στην εκπομπή Control. Τον κύριο Μιχάλη Τσόχου, καλησπέρα σας. Άκου, δεν είναι απέναντί μου. Η γιαγιά μου το έλεγε αυτό. Καλό μας η γριά στα σίκα. Πόπο, χθες έφαγα τα τρία τελευταία σίκα. Μου λέει, πάει η σίκια, λέει. Την κούρεψε η γιαγιά, δεν έχουμε σίκα τώρα. Τρία τελευταία. Τι κάνετε, κύριε Τσόχου, πού βρει, ναι, το λατρεία. Πού είστε αυτή τη στιγμή, ναι, που σας πήραμε τηλέφωνο, επιστρέψατε ή είναι... μήνατε. Τώρα πηγαίνουμε σπίτι, ναι, βέβαια. Φτάσαμε, κάναμε εκπομπή, γυρίσαμε. Έφυγε, σηκώθηκε στο πρωί, τι βρήκε στην άκρη μέχρι το αεροδρόμιο. Αφού έφτασα, όλα καλά. Ναι, εντάξει. Okay. Πέταξε και το αεροπλάνο, δεν είχε τίποτα ομίχλες και αυτά που έχουμε δώσει στην προηγούμενη. Όχι, όχι. Εντάξει, όλα κομπλέ. Τέλεια. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, δηλαδή τέτοιο μάτς. Αυτή η εβδομάδα σε πήγε. Τρένο σε πήγε αυτή η εβδομάδα. Δηλαδή, είτε στούντιο είσαι, είτε σε booth, σε γήπεδο, σε πήγε τρένο, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα, άμα είχε και καμιά ματσάρα να περιγράψει τώρα, δηλαδή να πα σε γήπεδο πρωταθλήματο ελληνικού το Σαββατοκύριακο, πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα. Ναι, να κάνω κανένα 4-4, ε. Ναι, κάνα τέτοιο. λοιπόν, ξέρεις, η κλασική ατάκα. Καθόμαστε ή χιλιοπαιγμένοι, χιλιοϊπωμένοι. Καθόμαστε αναπαυτικά και σε απολαμβάνουμε για αυτό που μοιράστηκες εχθές και με τους τηλεθεατές και με τους ακροατές και με όλους εμάς, τέλος πάντων. Ναι, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο όχι μόνο γιατί είχε happy end. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θέλουν πάντα οι ταινίες να έχουν happy end. Οκ. Okay. Όταν υπάρχει λόγος να έχουν happy end, να έχουν happy end. Και χθες νομίζω ότι η ώρα, τη δύναμη του ποδοσφαίρου έδωσε αυτόν τον γκολ στο Μπάουξ, στις καθυστερήσεις και στον Κουλιαράκη. Όχι γιατί, πώς να το πω, ήταν καλύτερος ο Μπάουξ και όταν και καλά έπρεπε να κερδίσει και αποκαταστάθηκε η τάξη. Αλλά γιατί ο Μπάουξ διαχειρίστηκε την πολύ δύσκολη στιγμή και ο ίδιος ο Κουλιαράκης, όταν με εκείνο το σοβαρό λάθος έγινε το 1-1. Αναρωτιόμουν και πραγματικά δεν είχα μεγάλη πορεία εκείνη τη στιγμή μετά από 1-2 λεπτά και στον αέρα. Τώρα ο Πάκου θα κρατήσει το μυαλό του, θα κρατήσει το μυαλό του. Στο ποδόσφαιρο τέτοια λάθη συμβαίνουν. Πήγε να κάνει ένα γεμάτο κοντρόλ για να ανοίξει την μπάλα και να την απομακρύνει. Η μπάλα δεν βρήκε γεμάτα στο πόδι του, δεν ήταν γεμάτη η επαφή. Με αποτέλεσμα να τον εκθέσει το κοντρόλ και μετά να του πάρει την μπάλα ο Μαρμούς. Συμβαίνουν. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί ο ίδιος. Παρατηρούσε πολύ, ακόμα και η κάμερα δεν το παρατηρούσε γιατί ήταν υποχρεωμένη να δείξει τα replay. Εγώ παρατηρούσα τις αντιδράσεις μέσα στο γήπεδο των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και του ίδιου του Κουλιαράκη και πως πρώτος ο Γερίνια πήγε δώσει το χέρι. Ούτε ναι, τίποτα. Αυτό το περιέγραψες εσύ χωρίς να έχουμε εικόνα. Ναι, το άκουγα που το έλεγες. Ναι, ναι. Ούτε τίποτα αγκαλιές, τίποτα παραβολικά πράγματα. Ότι οκ, τέλειωσε, πάμε, έγινε το λάθος. Ξεκόλα που λέμε μεταξύ μας, το ίδιο ο ΣΒΑΜ και το ίδιο το παιδί, αφού του είχε δώσει το χέρι ο Βιαγινιά από κοντά, το έχει δώσει από μακριά χωρίς επαφή ο ΣΒΑΜ, το ίδιο χειροκροτεί με τα δυο του τα χέρια, σαν να τεινάζει το κακό από πάνω του Κουλιαράκη και λέει: Οκ, έγινε, πάμε. Και τον άκουσα μετά και στις δηλώσεις και αυτό ήταν αυτό το πράγμα στο μυαλό του, ότι μου συνέβη, δεν αλλάζει. Δεν γυρίζει πίσω, δεν μπορώ να το διορθώσω αυτό. Ναι, ναι. Έγινε. Πάμε παρακάτω. Ο Πάκου δεν χάνει το μυαλό του, δεν αλλάζει η εικόνα του μάτς, μένει συγκεντρωμένος, δεν τον παίρνει από κάτω, δεν τον πηγαίνει καμιά τρέλα ότι πω, κοίτα να δεις πώς μας σοφαρίσανε, βγείτε όλοι μπροστά του να τους βάλουμε ένα δεύτερο, γιατί εκεί νομίζω θα την πατούσε πολύ άσχημα. Ο Λουτσέσκου κάνει τις αλλαγές του προκειμένου να βάζει συνεχώς φρέσκα πόδια, τους ολοκληρώνει. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει προς το τέλος του μάτς λιγότερο από ό,τι κινδύνευε μέχρι εκείνο το σημείο. Στην πραγματικότητα από το 1-1 μέχρι το τέλος του μάτς αυτή η φαουλάρα που εκτέλεσε ο Σαϊμπή και την έβγαλε ο Κοτάρσκι και την έβγαλε τόσο καλά γυμνασμένο τα χέρια του που νομίζω ότι την παράδοκε στο δοκάρι με το τρόμπε τη δύναμη που έφυγε από το χέρι του. Δεν έχει απειληθεί σε άλλο σημείο στο τελευταίο 20 τόσο σοβαρά. Και έρχεται η στιγμή του 92 που νομίζω ότι δεν το σκέφτηκα μόνο εγώ, που το λέω με έναν τρόπο στην περιγραφή, νομίζω το σκέφτηκαν όλοι, ότι αφού το μάτς ήρθε εδώ και ο Πάοκ έφυγε από την πόρα και έφυγε από το λάθος και δεν το χάσε,
Τώρα μπορεί αυτή η ώρα τη δύναμη που καμιά φορά ισοφαρίζει για το ποδόσφαιρο να του το δώσει και ολόκληρο. Τώρα να φανταστείς και το σενάριο ότι θα το δώσει ολόκληρο και θα το δώσει με το κουλιαράκι. Ήθελε λίγο μεγάλη φαντασία. Αλλά ακριβώς επειδή το μικρό δεν τον πήρε μαζί του το λάθος, στο τέλος τον δικαιώνει διπλά. Όχι με έναν αλλά με τρεις βαθμούς, επιτρέποντάς του να πετύχει αυτό το γκολ. Στο οποίο στις δηλώσεις του μας το εξηγεί. Δηλαδή μας λέει ότι έχει τη σωστή νοοτροπία ρε παιδί μου, ότι αυτό το λάθος το είχα κάνει, δεν γίνεται να αλλάξει, δεν γίνεται να γυρίσω πίσω να το διορθώσω, αλλά τι σκεφτόμουν αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω παρακάτω προκειμένου να το διορθώσω. Και το κάτι παρακάτω σκεφτόμουν μια στιμένη μπάλα στην οποία θα μπορέσω να εκτελέσω. Μας έδωσε και έναν τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και λειτουργεί μέσα στο γήπεδο την ώρα που καίει το μάτς και την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του, αλλά και την νοοτροπία που έχει, η οποία είναι η σωστή νοοτροπία προκειμένου να ξεπερνάει τις δύσκολες στιγμές. Γενικά χθες είχε κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, ανεξάρτητα από το λάθος και ανεξάρτητα και από τον γκολ. Ο Κουλιαράκης, δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος, αλλά έχει κάνει πολύ καλό μάτς. Μπορούμε να συζητήσουμε για τον καλύτερο. Για 60 λεπτά είναι συγκλονιστικός ο Βιερίνια, μετά είναι πολύ κουρασμένος. Νομίζω, ίσως επειδή περιμένουμε πολλά από αυτόν, ή τόσο όταν περιμένουμε να τον δούμε και να καταλάβουμε, νομίζω ότι τον υψηλότερο βαθμό πιθανότατα να τον παίρνει ο Μεϊτέ, που χθες και αυτός για 65-70 λεπτά, εκεί 5-10 λεπτά πριν βγει η αλλαγή, είχε αρχίσει να κουράζεται, έχει κάνει φοβερό μάτς. Τόσο φοβερό που το καταλαβαίνεις από πολύ νωρίς, δηλαδή κάποιος το 20 λεπτό έχω πια καταλάβει ότι αυτός εδώ είναι στην καλύτερη του βαδιά με τον ΠΑΟΚ, και δεν είναι ότι είναι στην καλύτερη του βαδιά με τον ΠΑΟΚ, είναι ότι αρχίζει και μας δείχνει όλες τις αρετές, και γιατί ο ΠΑΟΚ παιδεύτηκε πάρα πολύ για να τον πάρει και τον περίμενε και προσπάθησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να τον κλείσει. Το ξέραμε ότι επειδή ακριβώς είναι βαρύ κορμί θα αργήσει περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι, αλλά χθες από ένα σημείο και έπειτα όσοι ήταν στο γήπεδο νομίζω το καταλαβαίνουν, έβλεπε στους ποδοσφαιριστές της Άιντραχτ και δεν πήγαιναν κοντά του. Όταν του έρχονταν την μπάλα, τον έπαιρναν την μπάλα, γιατί φοβόντουσαν ότι με τον διασκελισμό, με αυτό το πρώτο βήμα, με αυτή την πρώτη προσποίηση, με αυτό το μεγάλο διασκελισμό που έχει, θα τους φύγει. Και του έδιναν 1-2 μέτρα όταν ακούμπαγε την μπάλα, προκειμένου να τον μαρκάρουν. Κρίμα που δεν πέτυχε το πρώτο γκολ του, τον γκολ του Σαμάτα, που ήταν ωριακά offside, γιατί και εκεί έχει κάνει φοβερή ενέργεια ο Μεϊτέ, και με τον τρόπο με τον οποίο έχει κλέψει την μπάλα και με το πόσο γρήγορα βγάζει τον ΠΑΟΚ μπροστά και συγκεκριμένα τον Ζίβκοβιτς. Αλλά γενικώς όλο το ρεπερτόριό του, ή τρωστόν αρκετό από το ρεπερτόριό του, το είδαμε χθες. Και ξαφνικά, μετά από όλο αυτό, περιγράφεις φοβερά το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ του Κουλιαράκη και βλέπεις το πλάνο το Μεϊτέ να πανηγυρίζει. Και λες, δεν κοιτάς τα χαρτιά σου να δεις άμα τελικά είχε βγει αλλαγή. Έπαθα λαλά, κανονικά. Κι εγώ. Γιατί βλέπω ότι δίκαιο βγάζει κίτρινη κάρτα. Και λέω, αλλά αυτό από μέσα μου, τώρα αυτό εδώ δεν είναι, ποιος είναι αυτός. Γιατί του βγάζει κίτρινη κάρτα, γιατί δεν είναι ότι έχει μπει μέσα και πανηγύρισε. Okay, αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και χθες ήταν και με αρκετούς παίκτες μου τον πάγκο. Δεν βγήκε γύρω-γύρω όπως βγήκαν οι υπόλοιποι. Ήταν τόσο η ένταση και η χαρά του που γύρισε αργά-αργά από μέσα από το γήπεδο. Το ναι, που λένε αυτό. Μετά εκεί στην Κλειστοπατινάδα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους ο Κακομοίρης, ο Μεϊτέ και ο Τραπ. Δεν το πήρε το μάτι μου να έχουν κάνει κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αλλά προφανώς ο Σότσα... Ποιος ξεκίνησε τη Μανούρα? Η Μανούρα ξεκινάει στο 92 εκεί που οι Γερμανοί δεν τηρούν το... Ναι, στο τέλος του παιχνιδιού ξέρω που ξεκινάει. Υπάρχει ένταση εκεί, αντίδραση. Και ο Παντελής Κωνσταντινίδης στο τέλος, στον γκολ μάλλον, κάνει κινήσεις με χέρια, πόδια, βουβονικές χώρες και διάφορα άλλα προς τους Γερμανούς.
Ναι. Αυτό είναι το φυτίλι. Μετά στην λήξη και ενώ πηγαίνουν να φύγουν κάποια μέλη από το ΣΤΑΦ, αρχίζουν οι γνωστές κουβέντες με αφορμή τα τέτοια. Θα σας δείξω εγώ, θα σας πω εγώ, θα σας πω εκεί, θα σας πω εδώ. Ποιος είναι ο πρώτος που ξεφεύγει και πέφτει η πρώτη κλωτσοπατινάρα, το πρώτο σπροξίδι, δεν το έχω δει. Αλλά μετά είναι έτοιμοι από καιρό όλοι για καυγά. Δηλαδή πρέπει χωρίς σύγχρονος υπερβολής να σπρώχνονται 40 νοματέοι. Δεν είναι ότι είναι ένας-δύο που σπρώχνονται και αρκετοί από αυτούς αναδιαστήματα, ανά 10 δευτερόλεπτα ας πούμε, είναι εκτός αυτού. Είναι ο Εμπιμπέ σίγουρα, είναι ο Λουτσέσκο κάποια στιγμή σίγουρα, είναι ένας ξανθοπός βοηθός του Top Meller σίγουρα, είναι ο Κωνσταντινίδης σίγουρα, είναι ο Μεϊτέ και Τραπ, να σου πω την αλήθεια, είναι αυτοί που είναι λιγότερος. Δηλαδή μπορώ να σου πω 7-8 ας πούμε που πρωταγωνίστησαν, Μεϊτέ και Τραπ δεν είδα. Αλλά ο Τραπ ήτανε. Επειδή κάτσε πολύ, δηλαδή έσβηνε και ξανάναβε, έσβηνε και ξανάναβε. Δηλαδή μπαίνανε στη μέση 4-5-6, έπεφτε τελείως η ένταση, έλεγες εντάξει αυτό ήτανε, ευτυχώς δεν βλακωθήκανε, έσβησε. Και μετά κάπου παραδίπλα κάποιος άλλος έβαζε το φυτίλι και ξανάμανα. Και ξανάμανα. Αλλά με ητέ και τραπ πολύ χοντρά να σπρώχονται, δεν ξέρω εγώ τι είναι, δεν τους είδα ποτέ. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το χαμό, ο Σότσατ σκέφτηκε ότι τώρα εγώ όλο αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το βγάλω, να τη βγάλω τη φάση όλη αυτή, όλο αυτό το γεγονός χωρίς να δείξω κάτι. Ανάμεσα στους πολλούς που είδα να σπρώχονται, ξέρω εγώ κάποια στιγμή, ο Μεϊτέ είναι πολύ εύκολος να τον ξεχωρίσεις, είναι τεράστιος, ο Τραμπ είναι πολύ εύκολος να τον ξεχωρίσεις, φορούσε αυτή τη φωσφοριζέ εμφάνιση, οπότε είναι στο στρατό που όταν έβγαινες σε ένα πολλά λόγους σου έλεγαν μη φοράς διαφορετικό, μην είναι πολύ φανταχτερή στο λίγο, θα ξεχωρίσω, θα σε παίρνω συνέχεια γκαγκαρία, έτσι την πάλτσαν αυτοί οι δύο. Ναι, την πλήρωσε ο καημένος ο Μεϊτέ και ο Τραμπ. Δεν ήταν και ο Σνίκ με το Light για να ολοκληρωθεί το έργο, ας πούμε, αυτή την πλήρωσε ο Τραμπ. Λοιπόν, εντάξει, ήταν, εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε, εντάξει, πέρα από τη μανούρα στο τέλος πάντων που έγινε, που ίσως κράτησε αυτό το ενδιαφέρον, μου άρεσε στο πλάνο με το drone που έγινε στο τέλος, που είχε περάσει κανένα τέταρτο, ας πούμε, και δεν είχε φύγει ο κόσμος, δηλαδή ζήτημα από τα 30.000 άτομα, ας πούμε, να είχαν φύγει καμιά 500. Ήταν εκεί. Δηλαδή ήθελα να το γουστάρανε, το ήθελα. Ναι. Και έτσι όπως έγινε. Και ξέρεις, θα γινόταν και πολύ μεγαλύτερο πάρτι, γιατί ξεκινάει σε φοβερή ατμόσφαιρα το πάρτι με τη λήξη του μάτς. Και είναι, ξέρεις πως είμαστε εμείς οι Έλληνες, σαν τα τροχεία. Παθαίνει ένας λάστιχο στην Εθνική και σταματάνε 50 αυτοκίνητα. Ναι. Μόλις λοιπόν άρχισε το ταβαντούρι, όλοι ψάχανε να βρουν τι γίνεται. Οπότε χάλασε, πώς να το πω, για κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο το πάρτι, αλλά μετά του ξαναβρήκαν τη διάθεση, γιατί δεν το είχαν χαρεί. Τους είχε χαλάσει τα συνθήματα, τα τραγούδια, είχαν διακοπεί από το ταβαντούρι στον αγωνιστικό χώρο, οπότε μετά έπρεπε να το ξαναζήσουν. Πήγαν εκεί παίχτες μπροστά από την 4, και δεν πήγανε μόνο μπροστά από την 4, τώρα δεν θυμάμαι, γιατί παίζανε και διαφημίσεις, παίζανε και στιγμιότυπα από το Κλότσο Μπουνίδη. Δεν θυμάμαι αν φάνηκε και από την τηλεόραση ότι μετά την 4 οι παίκτες του ΠΑΟΚ σχεδόν κάνουν, όχι ακριβώς γύρω θρεά μου, παρεξηγηθώ, αλλά γυρίζουν όλο το γήπεδο για να χαιρετήσουν τον κόσμο. Ναι, γιατί δηλαδή είχε μείνει εκεί, είχε μείνει, δηλαδή δεν είχε μόνο στην 4 πολύ κόσμο. Ήταν και στην 5 και στην 6 και παντού. Σωστά, από την 4 επιστρέφουν προς τα πίσω, πάνε στην άλλη, μπροστά από την άλλη εστία, περνάνε μπροστά από τους διαγωνίους, μπροστά από τους οπαδούς της Άιντραχτ, κάνουν νεκτά επίσημα και μετά φεύγουν στην πίσω. Γιατί όσο είναι σε κίνηση οι κερκίδες, φεύγει λίγο πιο γρήγορα ο κόσμος. Στην 4 μένουνε λίγο παραπάνω. Σωστά. Επειδή φωνάζουν και σε όλο το μάτς, μέχρι να ηρεμήσουν, να ξελαμπικάρουν, μένουν λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Στέργος μου λέει να σε ρωτήσω για το πώς οι Γερμανοί τεχνικοί και δημοσιογράφοι ήρθαν. Λοιπόν.
Και για τη βοηθό του Ματέος μου γράφει. Να απολογηθείς, να τα πεις όλα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Φτάνω στην Τούμπα με τον συνάδελφο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ στο Γκαζέτα Σταύρο Σουντουλίδη και βλέπω δίπλα από εκεί που είναι η ταβάντα τηλεοπτικά έχουν φτιαχτεί δύο-τρία σαν, μου φάνηκαν σαν γραφεία εκεί που είναι το πάρκινγκ έξω ακριβώς από την Τούμπα σαν γραφεία από αυτά που φτιάχνουν τα γραφεία από κοντέινερ μωρέ που σου λέω τι είναι αυτό εσύ του Σταύρου μου λέει α, μπα, σαν πάρα να μου λέει καινούργια εκδοτήρια δίπλα από αυτά τα δύο-τρία σπιτάκια κοντέινερ βλέπω κάτι ένα χώρο που είναι σκεπασμένος με τέντες έχει φωτισμό, έχει αυτό υπαίθριο ποιος ξέρει τώρα τι είναι όλο αυτό τέλος πάντων βιαζόμουν γιατί ήθελα να ανέβω και πάρω να κάνω τσεκ και τέτοια δεν είναι και πολύ σημασία παίρνω και τις διαπιστεύσεις φεύγω με το που ανεβαίνω απάνω συναντάς όλο και περισσότερο συναντάς παντού Γερμανούς. Λες εντάξει Γερμανοί είναι, πολλά μέσα έχουν έρθει. Αλλά είναι πολύ έντονη η παρουσία στα επίσημα, στις σουίτες, στα δημοσιογραφικά, παντού βλέπεις Γερμανούς. Πάω να ανέβω πάνω στο booth μου, βλέπω ένα ταρατσάκι που υπάρχει εκεί, το έχουν καλύψει όλο οι Γερμανοί, έχουν στήσει 5-6 κάμερες. Λάω τέλος πάντων. Να μην τα πω λόγω, τελειώνω την μετάδοση, κατεβαίνω να φύγω. Μάλλον όχι, κατεβαίνω στο ημίχρονο γιατί μου λέει ένας φίλος μου έλα κατέβα κάτω είναι... Είχε πολύ κόσμο χθες στα επίσημα επώνυμους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρόεδρος Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης ας πούμε για παράδειγμα ήταν εκεί. Στο κατεβαίνω στο ημίχρονο, εκεί το καταλαβαίνω το μεγαλείο του πράγματος που θα εξηγήσω τώρα κυρίως και ακόμα περισσότερο στο τέλος. Κατεβαίνω στο ημίχρονο γιατί έχει έρθει ο Θοδωρής Αγοράκης και μου στέλνει ένα μήνυμα και κατεβαίνω να τον χαιρετήσω. Και εκεί ξαφνικά βλέπω σε μια γεμάτη Τούμπα πάρα πολλούς Γερμανούς. Μα πάρα πολλούς Γερμανούς. Τι άλλο είναι, τι είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα. Πάω να φύγω ας πούμε και βλέπω κάνει στο ταρατσάκι αυτό είναι ο Λόταρο Ματέος με μια συνάδελφο που του κάνει ερωτήσεις στο ημίχρονο ας πούμε για το πώς βλέπεις το μάτς και τέτοια και τέτοια και στο χώρο εκεί διαπιστώνω βλέπω τον εκπρόσωπο εκεί της γερμανικής τηλεόρασης του ψιλοπιάνω την κουβέντα καταλαβαίνω ότι η γερμανική τηλεόραση για αυτό το μάτς για να μην στα πολυλογώ έχει φέρει μαζί της 120 άτομα. Πρόσεξε. Το κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης που δείχνει το μάτς. Όχι οι Γερμανοί δημοσιογράφοι γενικώς. Α, εγώ νόμιζα γενικώς είπε τους Γερμανούς όλους. Όχι. Το γερμανικό κανάλι. Έχουν έρθει από εφημερίδες, από site, από αυτό. Έχει έρθει το κανάλι. Λέω τι 120 το κοιτάω. Λέω τι 120 και τι κάνουν οι 120. Ούτε καν, δεν είναι καν η κάλυψη όλα τα τέτοια γίνεται από ελληνική παραγωγή, είναι δική μας. Τι δική μας εικόνα παίρνουνε. Αυτοί όσοι έχουν έρθει για τα pre-game και τα post-game. Η κοσμοτέ της Γερμανίας δηλαδή που δείχνει το conference ας πούμε, το Europa League, ξέρω εγώ, το Champions League. Μπράβο, ναι, όπως όταν θα παίξουν στην Άιντραχτ εμείς στην κοσμοτέ TV παίρνουμε εικόνα από αυτούς. Έτσι και αυτοί παίρνουν εικόνα από εμάς τώρα. Το μόνο που κάνουν δική τους παραγωγή είναι τα pre και τα post του παιχνιδιού. Ναι. Αυτές οι μίνι εκπομπές. Ναι, ναι, ναι. Λέω 120 άτομα για τα pre και τα post. Τι διάλογο, δεν μπορεί, κάτι δεν θα κατάλαβα καλά. Τέλος πάντων, βλέπω εκεί μια πιτσιρίκα, 25 χρονών κοπελίτσα ας πούμε, η οποία πηγαινοφέρνει τον Λόταρο Ματέους μέχρι και στην τουαλέτα. Μήπως θέλει το κύριο λίγο νερό κύριε Λόταρο, είμαι ο σχολιαστής. Μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως το άλλο. Τελειώνει το μάτς, κάνουμε και εμείς το δικό μας post-game ή κάποια δεκαριά που δουλεύουμε για την Κοσμοτέ TV όλοι μαζί που είμαστε στην Τούμπα, τελειώνω, κατεβαίνω κάτω και βλέπω σε αυτά που είχαμε υποθέσει ότι είναι εκδοτήρια και έψαχα να βρω και τι είναι οι τέντες, λαό, οι οποίοι τρώγανε. Τι γυάλο ρε, τι είναι αυτό ρε, κάτι είναι, φτιάξαμε εδώ. Οι άνθρωποι είχαν φτιάξει η γερμανική τηλεόραση που όντως επιβεβαίωσα πάνω από 120 μου πάνω από τον ΠΑΟΚ, ότι ήταν δημοσιογράφοι του γερμανικού καναλιού, είχαν φτιάξει, είχαν στήσει κοντέινερ για να πίνουν καφέ οι άνθρωποι που δούλευαν,
Είχαν στήσει κοντέινερ για να μπουν να φάνε και να μην τρώνε σε κινηθέα. Όλα αυτά στήθηκαν για να φάνε το βράδυ μετά το μάτς. Μετά τα μαζέψανε και φύγανε. Οι άνθρωποι φτιάξανε εστιατόρια έξω από την Τούμπα για να φάνε το βράδυ μετά τη δουλειά. Και ήρθαν 150 αναβατέοι για το πάω Κάιντρα. Και συζητάγαμε με το Στέργιο μετά και μου λέει εμείς Ολυμπιακούς Αγώνες θα κάνουμε και θα στείλουμε δύο δημοσιογράφους με μπακ-μπακ. Αυτό πάντε. Ρε το Λόταρτο Ματέος. Ο παρολίγο προπονητής του ΠΑΟΚ. Είχε έρθει μια κοπέλα από την Γερμανία για να τον ρωτάει αν χρειάζεται κάτι. Αυτή ήταν η δουλειά της. Και 120 νοματοί. Και θα φτιάξανε εστιατόρια για να φάνε το βράδυ του μάτς. Και μετά πνίξατε τον καημό σας προφανώς κάπου αλλού. Μετά από αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία πράγματα αυτά. Ωραίες βράδες ευρωπαϊκές, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου κάνει τύπος. Δεν ξέρω αν το είπες στη συνέντευξη τύπου, να κλείσουμε με αυτό. Ήθελα να σου το ρωτήσω κιόλας. Απλά με συνεπήρες με όλο αυτό το σκηνικό. Μου κάνει τύπος. Επαναλαμβάνω, δεν το άκουσα στη συνέντευξη τύπου. Μπορεί να το είπε και. Δεν είναι κοκκινάρα στο Βιερίνια το χτύπημα του παίχτη της Άιντραχτ. Η αγκονιά που την έχει ζυγισμένη κανονικά. Πολύ άνετα βγαίνει. Δεν είναι κοκκινάρα. Ο διαιτητής είναι δύσκολο να το δει. Ο διαιτητής είναι δύσκολο να το δει. Ο ΒΑΡ είναι πανεύκολο να το δει. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ορισμένα πράγματα τυχαίνει να μπορείς να τα καταλάβεις στο live. Και γι' αυτό ακριβώς πριν καν δούμε καλά τον Βιερίνια, είμαι σίγουρος ότι έχει μαυρίσει το μάτι του. Και ότι δεν βλέπει καλά και ότι αυτό λέει στον διαιτητή. Ναι, την έφαγε πολύ στα γεμάτα. Την έφαγε καλά. Ναι, όταν ήταν όρθιος και του λέγε και του κάνει νερά το διαιτητή, έχω καταλάβει ότι σίγουρα τον μπορεί το μάτι του και δεν βλέπει καλά γιατί την έχει φάει γεμάτα. Το είδα live από ψηλά. Ήμουν βέβαιος δηλαδή ότι τον έχει βρει στο πρόσωπο με τον αγκώνα. Ναι, πολύ εύκολα. Ο ΒΑΡ μπορεί να... Γιατί δεν είναι... Εγώ δεν λέω Σόνι και καλά ότι θέλει να τον χτυπήσει. Αλλά η κίνηση είναι με πρόθεση για να τον απομακρύνει. Δηλαδή δεν είναι ότι κατά λάθος τον βρίσκει ο αγκώνας επειδή πηδάμε ψηλά και διεκδικούμε την μπάλα. Η κίνηση είναι, ξαναλέω, δεν λέω ότι θέλει να τον χτυπήσει το πρόσωπο και να τον μαρκάρει στην αρχή. Άμα τη δούμε τη φάση αργά σε slow motion που λένε, τον μαρκάρει στην αρχή, καταλαβαίνει που είναι και μετά εγώ έτσι, αν είναι αυθαίρετο, εγώ έτσι το είδα, τον γυρνάει με τον αγκώνα για να τον βρει γεμάτη και τον βρίσκει γεμάτα. Ναι. Θέλει να τον απομακρύνει από κοντά του, να τον πετάξει και από κοντά του. Και μου κάνει εντύπωση ότι βγαίνει κόκκινη. Και του κάνει... Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις, Μιχάλη, βγαίνουν κάτι γελίες κόκκινες, όταν τον ακουμπάει λίγο με τα δάχτυλα, λίγο αυτά, κόκκινη. Εδώ τώρα χθες ήταν δύο κόκκινες μαζί. Και μου κάνει εντύπωση που δεν σταθήκαμε πολύ σε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και μετά, δεν ξέρω αν ο Λουτσέσκου το είπε. Δεν ήταν, μην το είδε και να μην το είπε αυτό το πράγμα. Όχι. Ναι. Μα αυτό το αρχίσα τη συνέντευξη που δεν την είδα κι εγώ, γιατί αν την άκουγα αποσπασματικά στα αυτιά μου όταν δεν ήμασταν στον αέρα, αλλά αυτό το σημείο δεν τον άκουσα να αναφερθεί σε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για χθες και για σήμερα. Είδαμε και σήμερα. Ναι. Είδαμε πέτρα και σήμερα μαζί μας σε αυτό το 20 λεπτό, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία χορηγός αυτού του 20 λεπτού καθημερινά στο Λίμπερο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, κύριε. Λίγο μετά τις 5, καλή σας ξεκούραση. Άντε να σκεφτείς τώρα δύο εβδομάδες τι θα λέμε που δεν έχει... Αντάξει, θα έχουμε αρχίδες, δεν θα έχουμε τέτοια από αυτά τα... Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει, δεν τους φοβάμαι εγώ. Είμαι ήσυχος. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε γεια πολύ. Σας, κύριε, γεια σας. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Τσόχο.